Την άλλη μέρα ήρθε ο πατέρα μου. Πάγαινε για να με βρει, αλλά ότι ήμουν σκοτωμένος για να με θάψει και εμένα. Ο 85χρονος σήμερα Λεωνάρδος Παντίσκας ξεσπάει σε κλάματα όταν θυμάται πως εκείνη τη Μαύρη Τρίτη στις 10 Ιούνιου του 1944 οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής μπήκαν στο δίστομο και άρχισαν τη σφαγή. Σε ένα από τα σπίτια του χωριού εκτέλεσαν 9 άτομα, ανάμεσά τους και τη μητέρα του, και αυτός ορφάνεψε σε ηλικία 14 ετών. Τα τράβει τα θύματα ζουβάρνα και τα έρχει μέσα στο λάκκο και τα έθαψε. Μόνο του. Η Μαρία Σεχρεμέλη μας δείχνει το διαμπερές τραύμα από σφαίρα γερμανικού όπλου και περιγράφει πως σε ηλικία 13 ετών επέζησε λαβωμένη αφού κρύφτηκε πίσω από ένα βαρέλι κρασί. Και ήταν ένα μέρος τόσο δά και μπήκα κοφτής για να γλιτώσω και με πήρε σφαίρα στο πόδι. Τα τραύματα στο σώμα της μπορεί να επουλώθηκαν αλλά όχι και στην ψυχή της Μαρίας Σιδερά Τριανταφύλου, η οποία ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρά τα 70 χρόνια που πέρασαν από τότε, θυμάται ακόμη με φρίκη τη στιγμή που οι Γερμανοί έριξαν χειροβομβίδα στην καμινάδα του σπιτιού της την ώρα που βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας της. Είχα βλήματα στην κοιλιά μου, η μαμά μου από τη μέση και κάτω ήταν τραυματισμένη χωρίς ρούχα και μπουσούλαγε. Για 6 μήνες. Συγκλονιστική είναι και η οικογενειακή τραγωδία της κυρίας Γιανούλας Μάριου Ανέστη. Τα SS εκτέλεσαν εψυχρό τα δύο μικρά αδέλφια της, τη θεία της, αλλά και τον πεθερό της, ο οποίος ήταν τυφλός. Στη σκάλα αυτή ήταν ο πεθερός μου. Και από εκεί έρχονται οι Γερμανοί. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι θέλετε, και ρίξαν και το σκοτώσαν. Όποιο σπίτι και αν επισκεφθήκαμε στο δίστομο, είχε και από μια τραγική ιστορία να μας αφηγηθεί. Εκείνη την ώρα σκοτώνανε μια γριά, ήταν μουγκή. Από κάτω στον πλάτανο, η γριά Θούλα. Και μόλι λέει σκοτώνουν έξω, λέει. Μόλι λένε σκοτώνουν έξω, φοβήθηκαμε εμείς. Μπορεί να πέρασαν 70 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο οι διστομίτες δεν ξέχασαν τα θύματά τους. Η πομπή μνήμης και τιμής έφτασε εδώ, στο μαυσολείο των 218 σφαγιασθέντων. Παρουσία πλήθους κόσμου, πολλών βουλευτών και αρχηγών κομμάτων, όπως του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνου Καμένου και του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα, τελέστηκε η επιγνωμόσυνη συνδέηση για το ολοκαύτωμα. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους στο μαυσολείο των σφαγιαστέντων ξεχώρισαν και 5 Ιάπωνες, 4 δικηγόροι και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, οι οποίοι έκαναν το μακρινό ταξίδι από το Τόκιο στο δίστομο με σκοπό να κινηθούν νομικά κατά του Ιαπωνικού κράτους, όπως έκαναν οι διστομίτες κατά της Γερμανίας, καθώς, όπως μας αποκάλυψαν, μια ανάλογη θηριωδία έχει γίνει σε μια περιοχή της Μαντζουρίας στην Κίνα από τον Ιαπωνικό στρατό το Σεπτέμβριο του 1932. 住民約3000名を虐殺したという事件です。ドイツから人た来た人たちとも色々議論していて、非常に私たちにとっての導きになりました。本当に来て良かったと思ってます。 Από ό,τι φαίνεται όμως το δίστομο δεν δείχνει το δρόμο της διεκδίκησης μόνο για τους Ιάπωνες, αλλά και για τους Βορειοκορεάτες. Ουσιαστικά τις εκπορνεύανε για την εξυπηρέτηση των σωματικών αναγκών των στρατιωτών τους. Τέσσερις λοιπόν γυραιές κυρίες άσκησαν αγωγή κατά της Ιαπωνίας στα πρότυπα του δίστομου και πάλι. Στις ευρωεκλογές, το δίστομο, όπου οι μνήμες για τις θηριωδίες των Ναζί δεν έχουν σβήσει εδώ και 70 χρόνια, η Χρύση Αυγή ήρθε έκτο κόμμα, συγκεντρώνοντας πολύ χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.